αν μειωθεί η κρατική σπατάλη κατά 3%, δηλαδή τα έξοδα από 49% υποχωρήσουν στο 86%, δεν θα χρειαζόταν καμία αύξηση της φορολογίας. Από το 2009 όμως, οι φόροι συνεχώς αυξάνονται, παρότι η οικονομία είναι σε ύφεση και οι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του ΟΑΣΑ που αύξησε τους συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων και το 2015. Υψηλό κόστος ασφαλιστικών εισφορών, γραφειοκρατία και βέβαια ακριβό χρήμα και σπάνιο χρήμα από τις τράπεζες. Στα χρόνια της κρίσης ο ΦΠΑ έφτασε από το 18 στο 24, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πλέον ΦΠΑ στην Ευρωζώνη. Βάζουμε βέβαια φόρους και σε ό,τι κινείται, με αποτέλεσμα να είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωζώνη και στους έμεσους φόρους. Ελπίζω να καταγράφετε τις πρωτιές.